Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Η ζήτηση του προϋπολογισμού του 2015 διεξάγεται σε ένα νέφος, θα λέει κανείς, από σενάρια, από φήμες και ερωτήματα. Ο λαός εξοργίζεται και αγωνιά ταυτόχρονα, διότι αντί του τέλους του μνημονίων που υποσχόταν η κυβέρνηση, είναι αντιμέτωπος με νέα σκληρά μέτρα, όπως πολλοί σε αυτή την αίθουσα έχουν να γνωρίζει, και όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Αντί της επιβράβευσης που υποσχόταν η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, ζούμε το θλιβερό επίλογο μιας στρατηγικής που ήταν από την αρχή καταδικασμένη σε αποτυχία. Τη στρατηγική που έλεγε θα είμαστε πειθαρχικοί και υπάκοοι και εξ αυτού του λόγου στο τέλος θα υπάρξει η ανταμοιβή. Ταυτόχρονα όμως αυτός ο επίλογος κινδυνεύει να γίνει και πρόλογος για ένα νέο κύκλο οδυνηρής λιτότητας και αυτό κυρίως θα ήθελα να τεκμηριώσω με την ομιλία μου. Διότι ούτε τώρα μας λένε την αλήθεια. Μας κρύβουν και η κυβέρνηση και η Τρόικα κρίσιμα δεδομένα και κυρίως μας κρύβουν μια ακόμα ικτρή αποτυχία των μνημονίων. Διότι αν τα μνημόνια είχαν επιτύχει τους στόχους, τους δικούς τους στόχους, δεν θα είχαμε σήμερα αυτή την εμπλοκή. Τι συνέβη λοιπόν? Πρώτο, ό,τι έγινε στο πρώτο μνημόνιο με τους πολλαπλασιαστές, επαναλήφθηκε τώρα με τους λεγόμενους αποπληθωριστές. Ο αποπληθωριστής του Εθνικού Εισοδήματος για το 2014 είχε υπολογιστεί στο 0,4%, όμως λόγω της παρατεταμένης μείωσης των μισθών και της διαρκούς λιτότητας, ο αποπληθωριστής διαμορφώθηκε τελικά 6 φορές μεγαλύτερο στο 4,5%. Τεχνικές λεπτομέρειες θα πει κάποιος, πίσω όμως από τις οποίες κρύβονται νέα βάρη και αδιέξοδα για το λαό και τη χώρα. Και τούτο γιατί λόγω αυτής της εξέλιξης επιδεινώνεται ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ, έτσι όλο ο σχεδιασμός του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που έλεγε ότι το 2022 το χρέος θα είναι 110% και εξ αυτού του λόγου βιώσιμο, όλος αυτός ο σχεδιασμός λοιπόν είναι, ανατρέπεται. Και η Τρόικα, αντί να ζητήσει αναδιάθρωση του χρέους, όπως θα έπρεπε, ζητάει νέα μέτρα λιτότητας για να καλυφθούν τα νέα κενά που διαμορφώνονται για το λόγο που είπε. Το δεύτερο γεγονός το οποίο αποσιωπάται είναι ότι τα μνημόνια διέλυσαν τα εργασιακά δικαιώματα, όμως δεν δημιούργησαν συνθήκες μιας βιώσιμης και διεθνώς ανταγωνιστικής ανάκαμψης, ούτε βέβαια κατέστησαν το χρέος βιώσιμο. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει καθαρή έξοδος στις αγορές. Αντί και εδώ να αναγνωρίσουν το λάθος της πολιτικής τους, ζητούν απελευθέρωση των απολύσεων, lockout και άλλα αντεργατικά μέτρα. Το τρίτο δεδομένο είναι ότι οι συνθήκες στην Ευρώπη δυστυχώς επιδεινώνται, όπως πολλοί είχαμε εκτιμήσει. Η Ευρώπη διολυσταίνει σε ένα φαύλο κύκλο λιτότητας, υπεχρέωσης και στασιμότητας και εξ αυτού του λόγου όσα και εξ αυτού του λόγου όσα θεωρεί ανέφικτο το 2,9 αύξηση του ΑΕΠ του ελληνικού προϋπολογισμού. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε ένα υπαρκτό, κρίσιμο και άμεσο δίλημα. Είτε θα αποδεχτούμε τη σημερινή πολιτική και το νέο κύκλο λιτότητας που απορρέει από αυτήν, είτε θα δημιουργήσουμε τις πολιτικές προϋποθέσεις τέλος σε αυτή την πολιτική. Και αυτό απαιτεί εκλογές, κυβέρνηση με νοπή εντολή, με ευρεία κοινωνική και πολιτική βάση και ξεκάθαρο σχέδιο. Η κυβέρνηση αυτή ούτε θέλει ούτε μπορεί να ανατρέψει αυτό το νέο κίνδυνο. Πρώτον, διότι έχει αναλάβει δεσμεύσεις, τις οποίες δεν αμφισβητεί. Έχει δεσμευτεί να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες περαιτέρω από το 44% που είναι σήμερα στο 38%, γεγονός που θα έχει οδυνηρές συνέπειες στο κοινωνικό κράτος, στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, της έρευνας, των υποδομών. Όπως εξήγησε χθες ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, συνάδελφος κ. Τσακαλώτος. Έχει δεσμευτεί σε ανέφικτα να υλοποιηθούν πρωτογενή πλονάσματα και το σημαντικότερο, έχει δεσμευτεί αυτά τα πλεονάσματα, τα όποια πλεονάσματα, να διατεθούν εξ ολοκλήρου
για την εξυπηρέτηση του χρέους, του παλιού χρέους, έτσι ώστε δεν θα υπάρχουν πόροι για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Ο δεύτερος λόγος που η κυβέρνηση δεν μπορεί είναι ότι είναι ταυτισμένη η κυβέρνηση αυτή με πελατειακά και άλλα συμφέροντα. Δεν μπορεί επομένως να αντιμετωπίσει προβλήματα ή να προωθήσει μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που πλήττουν αυτά τα συμφέροντα. Και αυτό το έχουμε δει. Ο τρίτος λόγος που η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί είναι ότι έχει χάσει εντελώς τον έλεγχο των εξελίξεων. Είμαστε ίσως η μόνη χώρα του κόσμου που κυβερνάται με email. Μπορούμε να αποτρέψουμε αυτό τον κίνδυνο? Εμείς νομίζουμε ότι μπορούμε. Μπορούμε πρώτον διότι μπορούμε να ενισχύσουμε τις ισχνές προϋποθέσεις ανάκαμψης που εμφανίζονται μετά από τόση πτώση της οικονομίας με μέτρα σαν αυτά παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ένα λεπτό, ενάμιση θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας. Δεύτερον, μπορούμε διότι βάζοντας τέλος στις ψευδεπίγραφες μεταρρυθμίσεις, τις διαλυτικές μεταρρυθμίσεις, μπορούμε, μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί, χωρίς εξαρτήσεις από συμφέροντα, να ανοίξει ένα πόλεμο διαρκείας ενάντια στις μεγάλες παθογένειες τούτης της κοινωνίας που εμείς τουλάχιστον τις λέγαμε και πριν, τα μνημόνια κλπ. Μιλώ για την κρίση, μιλάω για το κράτος, μιλάω για τη δημόσια διοίκηση, για το πολιτικό σύστημα, για τη διαφθορά, για τη διαπλοκή, όλα αυτά που όλοι τα ξέρετε πολύ καλά. Και τρίτον, μπορούμε διότι χωρίς τις δεσμεύσεις που έχει η κυβέρνηση, μπορούμε να προχωρήσουμε συνεταγμένα σε μια αναδιαπραγμάτευση του χρέους και των δημοσιονομικών στόχων, έτσι ώστε να έχουμε ένα πρόγραμμα ανορθωτικό, ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης και ένα νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα με στόχους που θα είναι συμβατοί με τις ανάγκες της κοινωνίας και δεν θα συνθλίβουν τις αναπτυξιακές προοπτικές χώρες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κρίση που ζούμε δεν είναι μόνο οικονομική πλέον. Είναι μια κρίση, είναι και κρίση θεσμική, κρίση αξιών, κρίση εμπιστοσύνης. Από αυτή τη σκοπιά εμείς αντιμετωπίζουμε και όλη αυτή τη συζήτηση περί συνενέσεων, περί εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας κλπ. Οτιδήποτε συμβάλλει στην επιδείνωση αυτής της κρίσης εμείς είμαστε απέναντι. Και νομίζουμε όλοι πρέπει να είμαστε απέναντι. Αν κάποιος συμφωνεί με τη σημερινή πολιτική, αν κάποιος θεωρεί ότι αυτός ο προϋπολογισμός πρέπει να εφαρμοστεί ως έχει και με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν ή εξαγγέλλονται δια των emails, τότε εγώ θα έλεγα με κάποια δόση υπερβολής ότι ίσως αυτός ο βουλευτής νομιμοποιείται να θέλει αυτή η Βουλή να ψηφίσει και πρόεδρο της Δημοκρατίας για να συνεχιστεί αυτή η σημερινή πολιτική. Αν όμως κάποιος βουλευτής καταψηφίζει τον προϋπολογισμό, αρνείται τα μνημόνια, καταγγέλει τα μέτρα που παίρνονται, καταψηφίζει το ένα νομοσχέδιο μετά το άλλο που έρχονται, με ποιο επιχείρημα θα ψηφίσει τη συνέχιση αυτής της πολιτικής ψηφίζοντας μεθαύριο αυτή η Βουλή να εκλέξει πρόεδρο χωρίς να προηγηθούν εκλογές? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συνεννεί με πολιτικές και πρακτικές που επιδεινώνουν τη θέση των εργαζομένων, επιτείνουν την αξιοπιστία της πολιτικής, βαθαίνουν την κρίση εμπιστοσύνης του λαού προς τους θεσμούς και τη δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντίθετα είναι ανεξάρτητα, όπως έχουμε διακηρύξει, ανεξάρτητα από το εκλογικό του ποστό, το ποστό που θα κερδίσει στις εκλογές, είναι ανοιχτός σε συνεργασίες και συμπράξεις που θωρακίζουν τη δημοκρατία, αναβαθμίζουν τη θέση των εργαζομένων και συμβάλλουν στο μετασχηματισμό του κράτους και της οικονομίας με όρους δημοκρατίας, διαφάνειας, αξιοκρατίας και δικαιοσύνης. Και νομίζω η συζήτηση με αυτόν τον προϋπολογισμό, που δεν θα είναι μόνο αυτός ο προϋπολογισμός τελευταίος, αλλά η συζήτηση αυτή έδειξε, νομίζω, ότι είναι εντελώς όριμες συνθήκες να προχωρήσουμε όχι μόνο σε άλλο προϋπολογισμό, αλλά σε μια άλλη σελίδα στην ιστορία της χώρας μας. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.